Την έντονη αντίδραση του κλάδου σε πανελλαδικό επίπεδο έχει προκαλέσει η ανύπαρκτη μέχρι στιγμή στήριξη των επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκάλεσε η πανδημία στις ιχθυοκαλλιέργειες. Ένας από τους πλέον δυναμικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, με κύριο εξαγωγικό προσανατολισμό, βίωσε το 2020 μία από τις χειρότερες χρονιές στην ιστορία του, με την πτώση των πωλήσεων και του τζίρου να ξεπερνά κατά μέσο όρο το 20% σε εθνικό επίπεδο. Η πραγματικότητα για τις επιχειρήσεις της Ηπείρου όμως στην ιχθυοκαλλιέργεια είναι ακόμη χειρότερη, καθώς το 95% της παραγόμενης ποσότητας ηχθείων από την Ελλάδα κατευθύνεται στις αγορές του εξωτερικού κυρίως από τη Θεσπρωτεία, με παραλήπτη την Ιταλία. Από το Φεβρουάριο όμως μέχρι και το τέλος του έτους η ζήτηση μειώθηκε σε δυσθεώρητα επίπεδα, προκαλώντας αλυσιδωτές ζημίες. Η ελληνική πολιτεία δεσμεύθηκε από τον Απρίλιο του 2020 για την ενεργοποίηση διατάξεων της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων σύμφωνα με τον κανόνα De Minimis. Όπως ανέφερε όμως ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Μικρομεσαίων Ιχθυοκαλλιεργητών, Σταύρος Τόκας, που συναντήθηκε το πρωί της Παρασκευής με τον Αλέξανδρο Καχρημάνη, παρότι έχει συμπληρωθεί ένας χρόνος από την έναρξη της πανδημίας, καμία κρατική ενίσχυση δεν έχει δοθεί. Έχουμε φτάσει τώρα 11 μήνες. Που δεν έχει γίνει ακόμη τίποτα. Έχουμε πάρει πάρα πολλές υποσχέσεις και έχει ανακοινωθεί και στη Βουλή από το Μάιο του 2020. Ο κλάδος μας δεν έχει λάβει ούτε ένα ευρώ αποζημίωση από αυτές τις φοβερές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία. Η πανδημία ούτε εμείς την προκαλέσαμε, ούτε εμείς τη συντηρούμε. Έχουμε πληγεί ανεπανόρθωτα. Συνάδελφοι εκφράζουν την αγωνία τους καθημερινά και δεν ξέρουμε τι και εμείς να τους απαντήσουμε. Σαφώς αυτό δεν είναι ένα θέμα του Περιφερειάρχη, δεν είναι αρμοδιότητα του Περιφερειάρχη μας, αλλά επειδή είναι ένθερμος υποστηρικτής και της ιδιοκαλλιέργειας και του πρωτογενού τομέα, θέλουμε να γνωρίζει ότι και εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει τίποτα από την κυβέρνηση από αποζημιώσεις και να ενώσει τη φωνή μας μαζί του ώστε να φτάσει επιτέλους η ώρα που αυτό το κράτος θα μπορέσει να αποζημιώσει και εμάς. Επειδή εμείς είμαστε ζωντανές επιχειρήσεις, πρέπει να προωθήσουμε προϊόντα. Εμείς πιέζουμε ακόμα περισσότερο να δώσουμε περισσότερα ψάρια, γιατί η πτώση τιμών για την εξυπηρέτηση του cash flow των επιχειρήσεων απαιτεί περισσότερο, να πουλήσουμε περισσότερα ψάρια. Και έτσι αυτό έχει μια πολύπλοκότητα. Δεν είναι απλώς ένα νούμερο, να πούμε ένα ποσοστό. Άλλος έχει πληγεί περισσότερο, άλλος λιγότερο. Μια δεύτερη πτυχή των προβλημάτων του κλάδου ανέδειξε ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιχθυοκαλλιεργητών Θεσπρωτείας, Γιάννης Χεκίμογλου, καθώς το επόμενο διάστημα λήγει και η δεύτερη διετής παράταση που δόθηκε για την υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος που θα ορίζει τις περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης ιχθυοκαλλιεργειών. Από το νόμο, από το χωροταξικό το οποίο έχει φτιαχτεί το 2011, η οποιαδήποτε μη ίδρυση που ΑΕΗ συνεπάγεται την απαγόρευση αύξησης της δυναμικότητας των υπάρχουσων εταιριών και την απαγόρευση ίδρυσης νέων επιχειρήσεων. Σκεφτείτε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχει μια ετήσια αύξηση του 3-4% στην παραγωγή των ψαριών, σε αντίθεση με την Τουρκία, η οποία τα τελευταία 3 χρόνια έχει υπερτριπλασιάσει την παραγωγή της, έχοντας ήδη εφαρμόσει την νομοθεσία που ζητάμε να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα. Να οριστούν με προεδρικά διατάγματα περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης, να δίνεται η δυνατότητα να υπάρχουν νέες άδειες ή να επεκταθούν οι υφιστάμενες επιχειρήσεις. Υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά η Ελλάδα είναι η κυρίαρχη χώρα παραγωγής τσιπούρας και λαβρακιού. Παράγει πάνω από το 55% της ευρωπαϊκής παραγωγής. Συνεχώς οι ανάγκες σε εξαγωγές και σε κατανάλωση, για την κατανάλωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξάνονται σε ψάρι υδατοκαλλιέργεια. Όσο μειώνται τα αποθέματα στις θάλασσες, τόσο αυξάνεται η ανάγκη και η ζήτηση από ψάρι υδατοκαλλιέργεια. Και αυτή η ανάγκη καλύπτεται από τρίτες χώρες και όχι από χώρες όπως είναι η Ελλάδα, η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.